Καταρχήν εδώ πρέπει να πούμε ότι με τον ίδιο τρόπο που παρεμπόδισε η ηγεσία της ΓΕΣΕΕ να γίνει το συνέδριο στην Καλαμάτα, με τον ίδιο τρόπο παρεμποδίστηκαν και οι διαδικασίες της Ολομέλειας της Διοίκησης χθες. Εδώ έχουμε μπροστά μία συνδικαλιστική μαφία, κυριολεκτούμε, με τα λόγου γνώσεως το λέμε. Δεν έγινε καμία συνεδρίαση χθες, δεν διαβάστηκε καμία εισήγηση, δεν τοποθετήθηκε καμία παράταξη, δεν ψήφισε κανένας. Παρόλα αυτά, φέραν ένα κουρελόχαρτο που μας το κουνούσανε στο πρόσωπο και μετά το βγάλανε και ως απόφαση για να γίνει συνέδριο και κλεισμένο των θυρών, συνέδριο μιας ημέρας που θα φέρει όλους τους εργοδότες και όλους τους νόθους μέσα για να ψηφίσουν. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να χαρακτηριστεί αλλιώς. Αυτή τη στιγμή εμείς δίνουμε μέχρι και σήμερα τη μάχη για πραγματικές διαδικασίες. Και το γεγονός ότι στηρίζουν προκλητικά τον εργοδότη, ο Καραγεωργόπουλος είναι εργοδότης και ο ίδιος το έχει παραδειχτεί, εξάλλου το λένε και τα χαρτιά, είναι, συμμετέχει σε 3-4 ΑΕ. Πώς έχει γίνει αυτό δεν μπορεί, όμως, λοιπόν, να έρχεται μέσα κυρία στο Ταβουλάρη, χώρο. Έχουν παραβιαστεί οι όροι, τι έχει γίνει, πώς συμμετέχει αυτός ο άνθρωπος που καταγγέλλετε εσείς. Δεν υπάρχει κάποιος ελεκτικός μηχανισμός. Εδώ υπάρχει παραβίαση του καταστατικού, έχει αποκαλυφθεί και έχει αναδειχθεί η εργοδοτική του ιδιότητα και ο ίδιος την έχει παραδεκτεί και πότε παρετείται, πότε επιστρέφει. Είναι θέμα και αποκλειστική ευθύνη της ηγεσίας της ΓΕΣΕΕ, όλων των παρατάξεων που απαρτίζουν την ηγεσία και της ΠΑΣΚΕ και της ΔΑΚΕ και της παράταξης του ΣΥΡΙΖΑ, της ομάδας Βασιλόπουλου, που τον έχουν και τον καμαρώνουν και τον προστατεύουν. Και επίσης, δεν είναι. Αυτός κρατάει τη σημαία, αν θέλετε. Υπάρχουν όμως και άλλοι εργοδότες που έρχονται και ως σύνεδροι. Τράπεζα Ηπείρου, Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, Αντιπρόεδρος και Ταμείας, έρχονται αντιπρόσωποι στο συνέδριο. Εργατικό Κέντρο Λασιθίου, ο Γενικός Γραμματέας του Εργατικού Κέντρου, ιδιοκτήτης Πούλμαν, έρχεται ως σύνεδρος. Κάνετε επώνυμες καταγγελίες, κυρία Ταβουλάρη. Από εκεί και πέρα, θα πάει στη δικαιοσύνη η συγκεκριμένη υπόθεση. Προφανώς δεν μπορείτε να το λύσετε με τον τρόπο που είδαμε χθες, να πιάνεστε στα χέρια. Θα ακολουθηθούν και τέτοιες διαδικασίες. Δηλαδή, ποιος είναι ο δρόμος της επίλυσης? Ναι. Να σας πω, αυτά που γίνανε χθες ήταν γεγονότα που τα προκάλεσαν οι ίδιοι για να δημιουργήσουν και εντυπώσεις μετά. Mm-hmm. Να μην ξεχνάμε, και αυτό είναι το πραγματικό γεγονός, ότι προπυλακίστηκε ο εκπρόσωπος των συνταξιουχικών οργανώσεων που είναι εκλεγμένος βάσει καταστατικού να παρακολουθεί τις συνεδριάσεις της Ολομέλειας. Δηλαδή κινήθηκαν αυτοί εναντίον σας, κυρία Ταβουλάρη. Και τον είπαν τραμπούκο. Κινήθηκαν με αυτό τον τρόπο για να προκαλέσουν και να διαλύσουν τη συνεδρίαση της διοίκησης, της Ολομέλειας της Διοίκησης. Είναι η ίδια τακτική που ακολουθήσανε και τις μέρες του συνεδρίου, που με σφραγισμένο το συνεδριακό κέντρο και αυτούς εξαφανισμένους ήμασταν αντιμέτωποι με security και με διάφορους άλλους που καμία σχέση δεν έχουν με τα συνδικάτα και το κίνημα. Και επειδή ακριβώς πάρα πολλά λένε για τους εργαζόμενους και για τον αριθμό ψηφισάντων, τον αριθμό ψηφισάντων τον έχουν και καμιά φορά τον δημιουργούν όταν θέλουν να κάνουν το συσχετισμό. Όταν όμως έχουν αυτούς τους ανθρώπους απέναντί τους, τους εργαζόμενους, κάτι παθαίνουν, γιατί δεν θέλουν να γίνει πραγματική συζήτηση. Εμείς από εδώ και πέρα, κυρία Ταβουλάρη, από εδώ και πέρα, τι κάνετε εσείς? Πραγματικές διαδικασίες. Ναι. Με ποιο τρόπο όμως? Η ηγεσία αυτή τη στιγμή έχει την ευθύνη. Για εμάς αυτή η ηγεσία δεν έχει καμία απολύτως δικαιοδοσία να προχωρήσει στο συνέδριο που λέει με βάση τις δίθεν αποφάσεις, γιατί δεν υπάρχει καμιά απόφαση. Εμείς θα δώσουμε τη μάχη για πραγματικές διαδικασίες με εργαζόμενους. Άρα θα ζήσουμε πάλι όσα έγιναν στην Καλαμάτα και στις 4 Απριλίου. Για αυτά να μην ρωτάτε εμάς, γιατί εμείς και τις 4 μέρες στην Καλαμάτα και εχθές επιδιώξαμε να γίνει η διαδικασία κανονικά. Χωρίς όμως τους εργοδότες μέσα και κατ' επέκταση στο συνέδριο χωρίς τους νόθους. Γιατί γίνεται μία προσπάθεια από την ηγεσία της ΓΕΣΕΕ να μας επιβάλλει συνέδριο νόθων και εργοδοτών. Επομένως, αυτό το πράγμα
δεν μπορεί να γίνει. Ωραία, κύριε Ταβουλάρη. Συνέδριο θα γίνει και θα είναι συνέδριο εργαζομένων. Ναι, εδώ όμως. Και αντιπροσώπων που έχουν εκλεγεί με διαδικασίες κανονικές. Εδώ όμως, επειδή η άλλη πλευρά θα έχουμε και τον κύριο Παναγόπουλο στην συνέχεια που θα πει τους δικούς του ισχυρισμούς και τα επιχειρήματα. Όμως, ποιος είναι αυτός που θα αποφασίσει τελικά ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο? Θα υπάρξει και προσφυγή στη δικαιοσύνη, τι θα γίνει? Υπάρχουν όργανα που έχουν την αρμοδιότητα να συζητήσουν και να αποφασίσουν για να γίνει πραγματικό συνέδριο. Ποια είναι αυτά? Αυτά τα όργανα μέχρι σήμερα, ξαναλέμε και δεν θα βαριόμαστε να το λέμε, έχουν καταργηθεί και το καταστατικό έχει κουρελιαστεί από την ηγεσία της ΓΕΣΕ. Στο κάτω-κάτω της γραφής είναι δική τους η ευθύνη. Εμείς κάνουμε προσπάθεια για να γίνει συνέδριο κανονικό. Μάλιστα. Κύριε Ταβουλάρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.